Έρχεσαι εδώ από την Καβάλα, μικρό παιδί. Ναι. Μικρό παιδί. Ναι, ευχάριστα και δυσάρεστα βέβαια τα συναισθήματα, γιατί έχουν περάσει, το δυσάρεστο είναι ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Το ευχάριστο είναι όλο αυτό που έχει ακολουθήσει και έχει δημιουργηθεί. Ναι, ήρθα το 92 το Δεκέμβριο από την Καβάλα, εντελώς, δεν θα έλεγα τυχαία, απλά απρόπτα. Mm-hmm. Και σε μια δύσκολη περίοδο. Πολύ, 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 πολύ. Μια άδεια τούμπα. Ήταν τότε, τα είχαν ονομάσει παλιότεροι τα πέτρινα χρόνια του ΠΑΟΚ. Σήμερα, μετά από όλη αυτή την πορεία και πια κάνοντας μια τελείως διαφορετική καριέρα αυτή του Ευρωβουλευτή, αλλά πάντα εδώ στην τούμπα. Εγώ που έρχομαι για τις μεταδόσεις Κοσμοτέ TV, σε πετυχαίνω πάντα εδώ. Τα καταφέρνεις, τον βρίσκεις τον... Είναι τον δρόμο. Τον βρίσκεις τον δρόμο. Τι είναι για σένα ο ΠΑΟΚ? Εντάξει, το έχω πει, θα παρεξηγηθούμε κιόλας. Απλά είναι η αλήθεια και είναι η πραγματικότητα. Έτσι, για μένα ο ΠΑΟΚ είναι ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μου, ό,τι έχει να κάνει στα διαδρομία μου, είτε επαγγελματικά, είτε αυτό που αγαπάω. Ας έρθουμε στο σήμερα λοιπόν. Γιατί το πήρε φέτος το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ? Τι ήταν αυτό που τον οδήγησε στο πρωτάθλημα? Γιατί ήταν καλύτερος. Mm-hmm. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά η γενική ομολογία, και το ξέρεις και εσύ γιατί είναι και η δουλειά σου, κινείσαι μέσα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η γενική ομολογία, και αυτό χαροποιεί όλους, ακόμη και τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ, είναι ότι ήταν καλύτερος σε όλους τους τομείς. Mm-hmm. Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, τι βελτίωσε, τι διόρθωσε, κουβάλεσε την εμπειρία από διάφορες καταστάσεις των τελευταίων ετών και πια... έφτασε σε αυτό το σημείο να το πάρει και μάλιστα να το πάρει και αίτητος? Εντάξει, Μιχάλη, δεν συζητάμε τώρα το μέγεθος που έχει τώρα ο ΠΑΟΚ με το τι είχε πριν. Είναι ασύγκριτα πράγματα αυτά. Τώρα δεν του λείπει τίποτα απολύτως. Mm-hmm. Πριν από 5-6 χρόνια του λείπαν τα πάντα σχεδόν. Έτσι, δηλαδή να φανταστείς το προπονητικό κέντρο που έγινε από ανάγκη και ίσως και οικονομική, για να μην νοικιάζουμε μόνιμα γήπεδα. Τώρα βλέπεις ότι οι αλλαγές έχουν γίνει, είναι 100% διαφορετική ομάδα σε όλα τα επίπεδα, έτσι. Είτε είναι οργανωτικό αυτό, είτε είναι αγωνιστικό, είτε οτιδήποτε. Οπότε απλά ήθελε. Δηλαδή και η προσαρμογή έγινε τα προηγούμενα χρόνια και τώρα βαδίζει όχι για ελληνικά επίπεδα μεγάλες ομάδες, σε ευρωπαϊκά επίπεδα μεγάλων συλλόγων. Mm-hmm. Περιγράφεις την κατάσταση του ΠΑΟΚ με τον Ιβάν Σαββίδη. Mm-hmm. Τον συνάντησες πόσο κανένα, 2 μήνες αφότου είχες παραιτηθεί? Όχι, 2-3 μέρες ήταν. Α, 2-3 μέρες. Με το που έφυγα, ναι. Για πες μας για αυτή την πρώτη συνάντηση, όταν κανείς δεν ξέρει οτιδήποτε. Εντάξει, ήταν ίσως καμιά φορά ο Θεούλης για κάποιο λόγο στέλνει κάποια πράγματα να γίνουν. Ήταν 2-3 μέρες, κατέβαινα Αθήνα και συναντηθήκαμε στο λεωφορείο του αεροδρομίου. Εντάξει, εκεί συζητήσαμε. Τον ήξερα, εγώ είχα ακούσει για το Σαββίδη ότι... Και ήταν 2-3, όχι 2-3, ήμουν ποδοσφαιριστής ακόμη. Δηλαδή το 2006 νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ήταν ξανά, ήμουν mm-hmm. ποδοσφαιριστής και δεν ξέρω τι ακριβώς είχε γίνει και δεν ανέλαβε τότε τον ΠΑΟΚ, δυστυχώς, για μένα. Ναι, και βρεθήκαμε, αφότου έφυγα λίγες μέρες με το που έφυγα από την Προεδρία, του εξήγησα πως έχει κατάσταση. Είχε το ενδιαφέρον, τεράστιο ενδιαφέρον από τότε, παρέμενε το ενδιαφέρον του, του είπα κάποια πράγματα. Πήγαμε, κάναμε τις δουλειές μας, εγώ τις δουλειές μου, ο κύριος Σαββίδης τις δικές του, γυρίσαμε, βρεθήκαμε και από εκεί και πέρα αποχώρησε και ανέλαβε να δει τα πάντα στον ΠΑΟΚ, έβαλε και άτομα δικά του εδώ, με την διοίκηση που ήταν μετά από μένα βρέθηκε. Και δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν καλά. Γίνανε όπως έπρεπε να γίνουν. Τώρα, νομίζω ότι η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας ως ποδοσφαιριστής στον ΠΑΟΚ είναι εκείνο το μάτς με την Arsenal,
Δεν ξέρω γιατί το θυμίζω τώρα, αλλά τέλος πάντων. Είναι η ομάδα σου, Άρσεν, σε δίνω στιγμά τώρα, να ξέρεις. Είναι εκείνο το μάτς ως ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, το μεγαλύτερο της καριέρας, η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Όχι, κι άλλα μάτς ήταν. Απλά εκείνο το μάτς ήταν ένα λιθαράκι στην ιστορία μας σαν ΠΑΟΚ. Σε κάνει υπερηφάνεια και μην ξεχνάς ότι η Arsenal εκείνη τη χρονιά είχε κάνει και το double στην Αγγλία. Πήρε είναι η Arsenal Wenger. Ναι, μπράβο. Με Wright μπροστά, με Overmars, με Beckham. Μπέρκαμ ή Μπέκαμ. Μπέρκαμ. Ολλανδός, ναι. Δύο παιχνίδια φοβερά. Αλλά εκείνη η πορεία, η ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ ήταν όλη η τρομερή. Δηλαδή, ακόμη και με την Αθλέτικο Μαδρίτης, το 5-2 το πρώτο μάτς ήταν πλασματικό. Γιατί παίξαμε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Και το δεύτερο εδώ, επίσης το 4-4 ήταν ένα παιχνίδι για να το απολαύσει ο κόσμος κατά κάποιο τρόπο. Και έφερα εδώ τον άνθρωπο, το δημοσιογράφο που ξέρει καλύτερα από τον καθένα τον Θοδωρή Ζαγοράκη. Αρχίζει για να βρούμε 5-6 φωτογραφίες να σου δείξουμε και να θυμηθούμε. Πρέπει να κοιτάξαμε 1500 φωτογραφίες. Ο άνθρωπος είναι αρχείο μόνος του. Καταρχήν με τον Σταύρο είμαστε από τις πρώτες μέρες που ήρθα Θεσσαλονίκη στον ΠΑΟΚ και είμαστε φίλοι. Δεν το συζητάμε και κρατάει αυτή η φιλία ακόμη και τώρα. Και δεν σου κρύβω κι εγώ, όταν θέλω κάτι, το Σταύρο παίρνω για μένα. Οπότε. Μπορεί να μην έχει ούτε μία φωτογραφία. Είναι, ναι, όντως είναι η πιο έγκυρη πηγή που υπάρχει. Αλλά τώρα δεν ξέρω τι θα μου δείξει. Φανέλες κρατάς. Έχω, ναι, έχω. Α, κρατάς, πάλι καλά. Έχω. Τώρα δεν ξέρω που τα έβαλε η γυναίκα μου, αλλά έχω κούτες, ας πούμε, από ανταλλαγή ομάδων. Εθνικές. Ωραία. Τι του έχεις εδώ? Για να δω τι θυμάσαι τώρα. Τι θυμάσαι? Αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι πρώτη εθνική. Ναι. Γιατί το ντεμπούτο έχει γίνει στη Δράμα. Εντάξει, εκεί έχετε ένα θέμα εσείς να το ψάξετε λίγο με κύπελα, ημερομηνίες, με πέτειο και τέτοια. Ψάξτε το λίγο, γιατί εδώ είναι ντεμπούτο στο πρωτάθλημα. Για πρωτάθλημα μιλάμε. Ναι. Ημερομηνία. Ναι, δεν το συζητάμε. Ήταν πριν τα Χριστούγεννα, δεν θυμάμαι ημερομηνία. Να το θυμηθώ εγώ. Όχι, θα το θυμηθώ εγώ. 23 Δεκεμβρίου του 1992. Δύο μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Κερδίσαμε και μάλιστα μπήκα αλλαγή. Χτύπησε ο Παύλος. Ο Δερμιτζάκης. Το 40 και μπήκα στη θέση του. Ήταν το πρώτο παιχνίδι που ήμουν στο πρωτάθλημα. 1995. Έλα ρε, το φίλε. Το παιχνίδι έχει γίνει στην Τούμπα. Έλα ρε, φίλε. Εντάξει. Δεν το συζητάμε. Συμπαίχτες δεν παίξαμε ποτέ. Έτσι έχουμε μια διαφορά ηλικίας, ας πούμε. Δεν το πρόλαβε. Γιώργος Κούδας είναι. Θοδωρής Ζαγοράκης. Εντάξει. Και είναι στα αποδυτήρια της Τούμπας. Και τα παλιά αποδυτήρια. Ήταν ένα παιχνίδι προς τιμήν του μεγάλου του Γιώργου του Κούδα μες στην Τούμπα. Πολύ συγκίνηση. Πού είναι ο Σουντουλίδης? Μία με τη Σουντουλή δεν έχω καμία. Δεν τις βγάζεις αυτές. Εντάξει, αυτό είναι το γκολ. Manchester United. Με Λέστερ. Ναι. Γκολάρα, Γκολάρα, ναι. Κοίταξε, εγώ έβαζα 1-2 γκολ τη χρονιά, αλλά όλα ήταν θεαματικά. Έβρισκα στόχο. Η μη μέτρα δεν είχα έτσι. Και να κάνουμε και μια αποκάλυψη. Να κάνουμε. Να κάνουμε μια αποκάλυψη, να την κάνουμε οπωσδήποτε. Σουντουλίδη, πολλέ αποκαλύψει. Και να τον δείξουμε τα βαφτίσια του. Όχι. Έλα, λοιπόν, ρε φίλε, να το λέω και δεν με πιστεύουνε. Ορίστε, ο άνθρωπο σου την έφερε. Θοδωρή Ζαγοράκη, θέλω να το φύλαγε. Ναι. Κρίσταλ Πάλα, μέσα στην Κρίσταλ Πάλα είναι. League Cup, ναι, τραυματίζονται και οι δύο, και ο Κέισι Κέλλερ και ο Άφεξα, το Γάλλος. Και οι δύο τραυματοφύλακες. Τραυματίστηκαν και οι δύο, ναι. Και μπαίνεις εσύ δερμά. Κοίταξε, είχα τρέλα εγώ με το. Έπαιζα τραυματοφύλακα, έπαιζα. Και ο Βιερίνη. Καθόμουν στο τέλος και δεν έτρωγα γκολ με τίποτα. Και στη Λέστερ το κάναμε, γιατί μέναμε στο τέλος. Δεν έτρωγα γκολ με τίποτα, εδώ εγώ θυμάμαι ότι. Κοίταξε, κάτσε εδώ, φίλε. Καταρχήν, το ένα γκολ που τρώμε πουλάει το τείχος. Σωστά, δεν είναι κανένας πάνω στην μπάλα. Το δίνω από τον πόντο. Έτσι, μπράβο. Και το άλλο τώρα με σέντρα, πού να πας εκεί μετά. Εδώ ήταν όλοι. Ξέρεις την κεφαλιά, όπως μου λέγανε μερικοί, τη βαράγανε με το πρόσωπο. Δεν είχε. Ξαναγυρνάω στον ποδοσφαιριστή Ζαγοράκη και λέω πόσο άλλαξε τη ζωή του το γύρο 2004. Πολύ. Πολύ.
Σε πολλά πράγματα μου έκανε, σε πολλά, ας μην είμαστε έτσι, ήταν το Euro καταρχήν ήταν ένα δώρο Θεού για την πατρίδα μας και ήμασταν ευλογημένοι που ήμασταν εμείς εκεί, 23 ή όλο το team των ανθρώπων, προπονητές, παράγοντες, που ήμασταν διαπεσταλμένοι κατά κάποιο τρόπο της πατρίδας μας, έτσι ώστε να πετύχουμε αυτό τον άθλο, όπως λένε όλοι, που πραγματικά ήταν ένας άθλος. Βέβαια μου άλλαξε τη ζωή. Απλά εγώ επειδή ο χαρακτήρας μου είναι λίγο πιο κλειστός και θέλω πράγματα τα οποία ό,τι έχει να κάνει με μένα, με την προσωπική μου ζωή, με την οικογένειά μου που δεν είχα τότε, απλά τη δημιούργησα αμέσως μετά, τα θέλω για μένα. Mm-hmm. Πάντα αυτός ήταν, τα θέλω μου, έτσι είμαι. Απλά εκείνο το γύρο μου το χάλασε όλο αυτό. Δηλαδή η δημοτικότητα έφτασε πολύ ψηλά. Κατά κάποιο τρόπο νόμιζα ότι ελεγχόμουν στο οτιδήποτε έκανα. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο για μένα ήταν η χειρότερη μου, ας πούμε. Φτάσαμε μέχρι σε σημείο και... Χάλασε η ιδιωτικότητά σου, ρε παιδί. Εντελώς. Ποιος είναι ο καλύτερος συμπαίκτης που είχες? Ωραία ερώτηση και δύσκολη. Δύσκολη. Καταρχήν, εντάξει, δεν θα... Η ομάδα του 4, ας πούμε, όλα τα παιδιά, ακόμη και τώρα που βρισκόμαστε δύο φορές το μήνα, μια φορά το μήνα, ήταν όλοι... Ναι, ναι, ναι. Δεν θα σας αφήσω να απαντήσω απολυτικό. Έναν θα μου πεις. Έναν. Πραγματικά δεν μπορώ να σου πω, γιατί ήταν πολύ, ας πούμε, τον Γκάρα... Μας διατηρούμε και μια σχέση φιλική, οικογενειακή ακόμη και τώρα. Αυτό φανταζόμουν ότι θα πεις. Ναι, αλλά δεν θα πω ότι και ο Μπασινάς και ο Τσάρτας και ο Κατσουράνης. Όλα τα παιδιά είχαμε μια σχέση, μιλάω για το κέντρο τώρα, έτσι. Ναι. Αλλά γενικότερα το σύνολο ήταν αυτό που βλέπετε κι εσείς, ήταν αληθινό όλο αυτό το πράγμα. Αλλά ο Κάρα ήταν η αδυναμία μας γενικότερα, γιατί ξέραμε ότι, ας πούμε, ξεκινούσε το μάτς, έβαζε ο Ρεχάγκελ τις θέσεις και προσαρμοζόμασταν εμείς μετά, ξέραμε ότι ο Κάρα δεν θα είναι ποτέ εκεί. Αλλά ήταν τόσο πολύτιμος για την ομάδα και την ένταση και την ενέργεια που έβγαζε, που συμπλήρωνε το παζλ στον επιθετικό βαθμό. Ο αντίπαλος που θυμάσαι περισσότερο, που σε τρόμαξε περισσότερο, που σε ανησύχησε περισσότερο? Τον έναν ποδοσφαιριστή, αυτόν που... Κοίταξε, που μεγάλος... Σε λίγο δέος, δηλαδή, όταν έπαιξε μαζί. Όχι δέος, απλά ήταν και πολύ δύο Ζιντάν. Mm-hmm. Έτυχε να αντιμετωπίσω και με την Ρεάλ, με την ΑΕΚ δύο φορές και με την Εθνική. Εντάξει, είναι από τους ποδοσφαιριστές που κάναν τη διαφορά στα γήπεδα. Mm-hmm. Καλύτερη σου μεταγραφή? Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα. Ο Γκαρσία ήταν μια κατηγορία μόνος του. Είχε μια ιδιαίτερη φιλοσοφία στο ποδόσφαιρο που την έβγαζε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Και ο οποίος είναι τώρα προπονητής. Φιλοσοφία... Και τώρα του λέω καμιά φορά, λέω, καλά να πάθεις. Λέω, τώρα θα δεις τα παιδιά αυτά που έκανες, που δεν έπρεπε να τα κάνεις και τα έκανες. Ωραία. Σου έχω λοιπόν μία ακόμη έκπληξη, εκτός από αυτήν με το Σταύρο νωρίτερα, ο Παύλο Γκαρσία. Που και δεν είπες να μιλάμε και άσχημα, ρε. Και έλεγα πρώτη φορά καλά πράγματα για σένα. Πώς σε έπεισε και ήρθε στην Ελλάδα? Εντάξει, είχαμε επαφή με Κοντρέρα, γιατί ήρθε πιο μπροστά. Πιο μπροστά, ναι. Και μετά μιλήσαμε, βρήσαμε σε αγοράκι. Και εντάξει, εγώ ήμουνα στο... Όχι το τέλος, αλλά... Πόσα χρόνια, 30... Μικρός ήσουν, ναι. Εντάξει, μικρός. Στο τέλος δεν θα αρχώσουν. 31-32 ήσουν. Κάπου εκεί, ναι. 32 χρόνια. Είχα κάποια πρόβλημα στο γόνατο. 33 ευρώ πήραμε τον Παύλο. Ναι, εντάξει, ναι, έχει δίκιο. Ναι. Και εντάξει, και μου άρεσε, ήρθα για δύο χρόνια και τώρα 10 χρόνια είμαι εδώ. Και πολύ και από ό,τι καταλαβαίνω, σκοπεύεις να μείνεις για πολλά ακόμη μαζί μας, άρα έκανε καλή δουλειά. Καλή δουλειά, καλή ομάδα είχαμε, ναι. Αυτό του είπα, Παύλο, πριν δεν άκουγες. Αν ήξερα ότι θα αρχίσω να θα έλεγα άσχημα για σένα, αλλά δεν πειράζει. Έλεγα ότι όλη η ομάδα τότε, όλα τα παιδιά, καταρχήν ήταν όλοι πολεμιστές, να ξέρεις. Όλοι, όλοι, όλοι. Ξύλο δεν θα τρώγαμε πουθενά. Ήταν ο Παύλο, είχαμε τον Μπιζέρα. Το Μπιζέρα. Ήταν ο... Πολλά παιδιά καλή. Μουσλίμου. Μουσλίνοβιτς, Σνάουσα. Σνάουσα. Μουσλίνοβιτς δεν ήθελε να κάνει πολύ προπόνηση.
Και, και εμείς μιλήσαμε μέσα στην απολυτήρια. Α, Μουδλίνο δεν θέλει να κάνει προπόνηση. Αύριο θα κάνει προπόνηση και εμείς τι να κάνουμε. Ξύλο, ξύλο, ξύλο. Τώρα, αυτό που κάνει ο Πάμπλο είναι πολύ πιο σοβαρό από ότι όταν έπαιζες μπάλα, έτσι δεν είναι? Πιο δύσκολα είναι. Όχι μόνο το δύσκολα, δεν το συζητάμε, απλά ναι. Μεταφέρεις, γιατί θα έρθει ένα παιδί και σου πει, θα σου πει, κότς, εδώ τι είχαμε, την πουλιά, την κλωτσιά. Ναι. Πάμπλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.